Λοιπόν, νομίζω ότι όσοι είδαμε μεχτές την πρώτη εμφάνιση του Ντόναλτ Τραμπ στη Φλόριντα πριν βγει με το πλήθος και την οικογένειά του στη σκηνή είχαμε εντυπωσιαστεί γιατί νομίζαμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν ήταν καθόλου έτσι όμως, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ο Ντόναλτ Τραμπ ήξερε από πάρα πολύ νωρί ότι έχει κερδίσει και ότι έχει κερδίσει τα πάντα. Γι' αυτό και εμφανίστηκε πράως μιλήχιος και λίγο αργότερα εντελώ ενωτικό όπω παρακολουθήσαμε πριν από λίγο. Το ότι πέσανε έξω οι δημοσκοπήσει, οι μετρήσει κτλ. είναι κάτι το οποίο δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Από εκεί και μετά, αυτό το οποίο αξίζει να σημειώσουμε, εγώ το είχα πει, αν θυμάσαι, Εύα, από προχτέ, ότι αυτό το οποίο έδειχναν οι μετρήσεις, ότι δηλαδή έρχονται πολύ κοντά τα δύο κόμματα, οι δύο υποψήφοι, άρα αυτό είναι η αρχή ενός μεγάλου διχασμού, μιας μεγάλης αναταραχής και αμφισβήτησης την επόμενη μέρα των εκλογών, δεν έγινε καθόλου αυτό, γιατί λειτουργήσε, θα το πω, έστω μπορεί να είναι μεταφυσικό κάπως, λειτουργήσε αυτό που λέμε η σοφία ενός συλλογικού υποσυνείδητου, όπου έδωσε την νίκη σε έναν και την έδωσε πολύ καθαρή. Το γιατί αυτός ο ένας η επιλογή ήταν ο Ντόναλτ Τραμπ, νομίζω ότι έχει πάρα πολλές εξηγήσεις. Κάποιες από αυτές τις είπαμε, κάποιες θα τις πούμε τώρα, αλλά θα έχουμε καιρό να το αναλύουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Τραμπ κατάφερε να κάνει τη σύζευξη, πολλών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, αυτό που πριν λέγατε ότι ήταν οριζόντια η νίκη του, δηλαδή δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που ψήφισαν οι λευκοί Αμερικανοί μεσαίας και χαμηλής α, παιδείας, ψήφισαν και, οι α, και, Αφροαμερικανοί και Λατίνοι και γυναίκες. Δηλαδή οι γυναίκες δεν πήγανε με το τεράστιο όγκο τους όλες στην Κάμα Λαχάρης. Πήγανε πάρα πολλές και στον Τόναλτ Τραμπ. Τώρα, αν αυτή τη διείσδυση σε αυτά όλα τα κοινωνικά την πάρει με την τεράστια δύναμη που έχει αυτή τη στιγμή, γιατί έχει τα πάντα στα χέρια του. Έχει την απόλυτη εξουσία και μπορέσει να την κάνει ενωτική, μπορεί να δούμε πράγματα που θα μας εκπλήξουν και θετικά από τη διακυβέρνηση του Τραμπ στις Ηνωμένες Τώρα αν μπορούμε να πούμε ποιοι είναι οι τομεί ΕΒΑ στου οποίου θα είναι προνομιακά του παιδεία. Σίγουρα η οικονομία είναι ένα πεδίο προνομιακό για τον Ντόναλτ Τραμπ. Είδαμε τα χρηματιστήρια σήμερα Το απανταχού στον κόσμο εκτοξεύθηκαν. Ε, αν κάνει την προσπάθεια στα κοινωνικά ζητήματα, που εκεί υπάρχει χάσμα με την άλλη πλευρά και μπορέσει και ε, ανταποκριθεί στα αιτήματα των δικαιωμάτων της άλλης Αμερικής και δεν μιλάω μόνο για το θέμα της άμβλωσης που ήταν το κυρίαρχο στην προεκλογική αντιπαράθεση, μιλάω και για μια σειρά από άλλα ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων. Αν εκεί προσεγγίσει την άλλη πλευρά, νομίζω ότι θα δούμε ένα πρόεδρο ο οποίο θα, πραγματικά θα κάνει πράξη αυτό το οποίο είπε την χρυσή εποχή της Αμερικισμένη, να το δούμε. Τώρα, είναι απρόβλεπτος όπως ξέρουμε, οπότε μπορεί να τα περιμένουμε όλα. Ε, Στη διεθνή ε, σκηνή ε, που και εμάς μας ενδιαφέρει από ένα σημείο και μετά, είναι μερικοί τομεί που πιστεύω ότι θα γίνουν έτσι όπως τα είδαμε στις εξαγγελίες. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι θα ενισχύσει ε, οικονομικά, αμυντικά και λοιπά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλοι έχουμε την αίσθηση ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει. Και το πώς θα τελειώσει ε, ακριβώς μένει να το δούμε. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο του διεθνούς εμπορίου, εκεί έχουμε να δούμε πολλά, τον πόλεμο των δασμών, τον πόλεμο των εμπορικών με την Κίνα, αλλά και με την Ευρώπη. Ε, εγώ θέλω να πω όμως κάτι εδώ, γιατί δεν το λέμε όλες αυτές τις μέρες, ότι σε ό,τι αφορά εμάς, την Ευρώπη δηλαδή, αυτό που δεν έχει καταφέρει να μας πείσει ο Ντράγκη, που δεν έχει καταφέρει να μας πείσει ο Μάριο Μόντι, ότι πρέπει δηλαδή να ξυπνήσουμε, ότι πρέπει να κοιτάξουμε προς την απεξάρτησή μας από τον Αμερικανικό προστατευτισμό, ο οποίος και οι χάρη να εκλέγονταν δεν θα υπήρχε πια, γιατί είναι πολλά χρόνια που συμβαίνει αυτή σιγά σιγά η απομάκρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε εμείς αν δεν κοιτάξουμε την κοινή μας άμυνα, αν δεν κοιτάξουμε την οικονομία και δει οι χώρες τηλοβάτες της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, εάν δεν τα κοιτάξουμε όλα αυτά θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δηλαδή, ίσως η εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ δώσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έναυσμα που χρειάζεται για να το πάρει αλλιώ, για να αλλάξει πορεία, Προ την ανεξαρτητοποίησή τη και γεωπολιτικά και οικονομικά. Εύα, εγώ αυτά πιστεύω. Έχουμε έναν ε, ε, ένα delay με τον το χρόνο και αυτό. δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το διάλογο που, και... που κάνουμε συνήθω. Θα τον καταφέρουμε έχουμε... όμω. Ακριβώ γι' αυτό. Ναι. Α... ναι. Ακριβώ έτσι είναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση σου. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στο στούντιο τη Αθήνα. Θα είναι πολλέ ημέρε και πολλέ οι πτυχέ αυτή τη νέα εποχή ξανά στι ΗΠΑ.